Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών είναι σε συζητήσει την τελευταία εβδομάδα για το τι ακριβώ πρέπει να γίνει με τι έγκυε γυναίκε. Σύμφωνα λοιπόν με τι πληροφορίε μα, η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών λέει. Ότι οι έγκυε γυναίκε, αλλά όμω όπω μαθαίνουμε και αυτέ που είναι να τεκνοποιήσουν και το, προσπαθούν να τεκνοποιήσουν, ε, δεν θα μπορούν να εμβολιαστούν με εμβόλια που έχουν αδενοϊό. αδενοϊό. Ποια είναι αυτά τα εμβόλια στη χώρα μα, είναι το Άστρα, Ζένεκα και το Τζόνσον. Λένε ναι όμω, όπω μαθαίνουμε, στα mRNA εμβόλια και για τι δύο αυτέ ε, κατηγορίε. Όλα αυτά τώρα στα λέω, γιατί όπω ξέρει, αύριο ξεκινάνε ε, τα ραντεβού για ηλικίε 30 με 39 ετών. Ναι, πολλέ γυναίκε λοιπόν σε αυτή την κατηγορία. Κάποιε μπορεί να είναι έγκυε, κάποιες μπορεί να θέλουν ε, να προγραμματίσουν και να κάνουν ένα παιδί. Ε, οπότε, και ε... αυτό που ξέρουμε όμως μέχρι στιγμής από τον κύριο Κικίλια είναι ότι όσοι νέοι αυτής της κατηγορίας επιθυμούν να εμβολιαστούν είναι δυνατόν επειδή υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια της Άστρα ακόμα και την επόμενη μέρα να κάνουν το εμβόλιο του δέσποινα. Αυτό λοιπόν οι ειδικοί λένε ότι... Συστήνουν να μην γίνεται στι έγκυε γυναίκε. ή σε αυτέ που θέλουν να κάνουν ένα παιδί. Είναι πολύ σημαντικό, είναι ένα ναι. επιστημονικό θέμα. Το ανέλησαν οι Έλληνε επιστήμονε και αυτό μαθαίνουμε ότι μάλιστα θα ανακοινωθεί και σήμερα το βράδυ. Τώρα, εκτό από αυτό, να σου πω ότι θα μα πούν ότι 5 του μηνό θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί με τον Τζόνσον και η αναλυτική ενημέρωση θα έχουμε σήμερα το βράδυ στην ενημέρωση των έξι των υγειονομικών συνεδριών.